Όσιος Θεόλυτος Φιλαδελφίας. Φιλοκαλία τέταρτος τόμος. Κεφάλαια. Πρώτον, όταν ο νους φεύγει από τα έξω πράγματα και συνάγεται προς τα έσω, τότε επιστρέφει στον εαυτό του. Ενώνεται δηλαδή φυσικός με τον κατά διάνοια λόγο και με τον λόγο που ενυπάρχει ουσιωδώς μέσα του. Ενώνεται με την προσευχή και διαμέσου της προσευχής ανεβαίνει στη γνώση του Θεού με όλη την αγαπητική του δύναμη και διάθεση. Τότε η σαρκική επιθυμία αναχωρεί, κάθε ειδονική αίσθηση μένει αργή και τα ωραία της γης φαίνονται αηδή, γιατί η ψυχή αφού έριξε πίσω της όλα όσα ανήκουν στο σώμα ή σχετίζονται με αυτό, τρέχει πίσω από την ωραιότητα του Χριστού, ακολουθώντας τον υπάκουα με τα έργα της σεμνής πολιτείας και της αγνίας της διάνοιας και ψάλλοντας. Παρθένες, θα ακολουθήσω πίσω από τον βασιλιά. Φαντάζεται και βλέπει εμπρός της τον Χριστό και λέει: «Βλέπω πάντοτε τον Κύριο εμπρός μου, γιατί στέκεται στα δεξιά μου». Στο Χριστό προσκολάται με την αγάπη και του λέει: «Κύριε, σε σένα στρέφεται όλη η επιθυμία μου». Στο Χριστό ατενίζει διαρκώς και αναφωνεί: «Τα μάτια μου είναι διαρκώς στραμμένα προς τον Κύριο». Με τον Χριστό συνομιλεί μέσω της καθαρής προσευχής, προξενώντας ευχαρίστηση σε Αυτόν και ευφροσύνη στον εαυτό της, κατά το ψαλμικό. «Ήθελα να ευχαριστήσει τον Κύριο η συνομιλία μου με Αυτόν και εγώ θα εφρανθώ από την επικοινωνία μου μαζί Του». Γιατί ο Θεός δέχεται τη συνομιλία της προσευχής, επειδή Αυτός είναι που η ψυχή αγαπά και επικαλείται και ζητά τη βοήθειά Του και χαρίζει στην δεόμενη ψυχή την ανέκφραστη χαρά. Καθώς δηλαδή αυτή μνημονεύει το Θεό κατά τη συνομιλία της προσευχής, εφραίνεται από τον Κύριο, όπως λέγει ο ψαλμωδός: «Θυμήθηκα το Θεό και εφράνθηκα». Δεύτερον, να αποφεύγεις τις αισθήσεις και θα αδρανοποιήσεις την ειδονή των αισθητών. Να αποφεύγεις τις φαντασίες των ευχαρίστων πραγμάτων κατά τη διάνοια και θα καταργήσεις την ειδηπάθεια των λογισμών. Και όταν ο νους μένει χωρίς φαντασίες, γιατί δεν επιτρέπει ούτε στους τρόπους της ειδονής, ούτε στους λογισμούς της επιθυμίας να του αποθέτουν το εκτύπωμα και τη σφραγίδα τους, τότε βρίσκεται στην καθαρότητα. Και αφού ανεβεί πάνω από όλα τα αισθητά και τα νοητά, ανεβάζει την έννοια στο Θεό και με τη συνεχή μνήμη φωνάζει από τα βάθη της ψυχής του το όνομα του Κυρίου και τίποτε άλλο, όπως το βρέφος φωνάζει το όνομα του πατέρα του. «Θα καλέσω», λέει, «τη γραφή με το όνομά μου, τον Κύριο ενώπιόν σου». Και όπως ο Αδάμ, αφού πλάστηκε από χώμα με το χέρι του Θεού, έγινε ψυχή με το Θείο εμφύσιμα, έτσι και ο νους, αφού διαπλαστεί με τις αρετές προσφέροντας αδιάκοπα την επίκληση του Κυρίου, με καθαρή διάνοια και θερμή διάθεση, υφίσταται τη Θεία Ηλίωση, καθώς ζωογονείται και θεοποιείται, επειδή γνωρίζει και αγαπά τον Θεό. Αν απομακρυνθείς από την επιθυμία των γηίνων, με τη συνεχή και ειλικρινή προσευχή και αναπαυθείς, όχι με ύπνο, αλλά αφήνοντας κάθε έννοια που αφορά στα κτίσματα και στηριχθείς αποκλειστικά σε μόνη τη μνήμη του Θεού, θα οικοδομηθεί μέσα σου σαν άλλη βοηθός η αγάπη του Θεού. Γιατί η κραυγή της προσευχής που βγαίνει από την εσωτερική διάθεση κάνει να βλαστήσει. Η Θεία Αγάπη, και η Θεία Αγάπη αφυπνίζει το νου για να του φανερώσει τα απόκριφα. Τότε ο νους, αφού ενωθεί με την αγάπη, καρπώνεται τη σοφία και με τη σοφία εξαγγέλει τα απόρριτα. Ο Θεός Λόγος δηλαδή, όταν καλείται με την κραυγή της προσευχής που βγαίνει από την εσωτερική διάθεση,
παίρνει την νοητική ενέργεια του νου σαν να ήταν η πλευρά του Αδάμ, χαρίζοντας τη γνώση και στη θέση της αναπληρώνει την αγαθή διάθεση, δορίζοντας την αρετή. Στη συνέχεια οικοδομεί τη φωτοποιώ αγάπη και την οδηγεί στο νου που βρίσκεται σε έκσταση και ύπνο και αναπαύεται από κάθε γήινη επιθυμία. Η αγάπη παραστέκεται σαν άλλη βοηθός του νου, ο οποίος αναπαύτηκε από την άλογη προσκόλληση στα αισθητά. Γι' αυτό και τον αφυπνίζει, γιατί είναι πια καθαρός για να ακούσει τα λόγια της σοφίας. Τότε ο νους, βλέποντας προς την αγάπη και γεμίζοντας από ειδονή, φανερώνει στους άλλους τις κρυφές καταστάσεις των αρετών και τις αθέατες ενέργειες της γνώσεως, αναπτύσσοντάς τις με τον λόγο. Κεφάλαιο τέταρτον. Αποσπάσου από όλα τα αισθητά και εγκατέλειψε τον νόμο της σάρκας και ο πνευματικός νόμος θα γραφεί στη διάνοιά σου. Όπως δηλαδή εκείνος που κινείται από τις εμπνεύσεις του πνεύματος δεν εκτελεί τις επιθυμίες της σάρκας κατά τον Απόστολο, έτσι και εκείνος που βγαίνει έξω από τις αισθήσεις και τα αισθητά, δηλαδή έξω από τη σάρκα και τον κόσμο, φτάνει να κινείται από το πνεύμα και να φρονεί τα του πνεύματος. Και αυτό μάθετο από εκείνα τα οποία έκανε ο Θεός στον Αδάμ πριν από την παρακοή. Πέμπτον, εκείνον που αγωνίζεται να φυλάει τις εντολές και καρτερεί μέσα στον παράδεισο της προσευχής και μένει κοντά στο Θεό με την αδιάκοπη μνήμη του, ο Θεός τον αποσπά από τις φιλίδωνες ενέργειες της σάρκας, από όλα τα κινήματα της αισθήσεως και από όλα τα εμπαθή σχήματα της διάνοιας, και κάνοντάς τον νεκρό για τα πάθη και την αμαρτία, τον καθιστά μέτοχο της θείας ζωής. Όπως δηλαδή εκείνος που κοιμάται και με νεκρό μοιάζει και ζωντανός είναι, το πρώτο κατά την ενέργεια του σώματος, το δεύτερο με τη συνέργεια της ψυχής, έτσι και εκείνος που μένει κοντά στο πνεύμα γίνεται νεκρός για τη σάρκα και τον κόσμο. Ζει όμως κατά το φρόνημα του πνεύματος. Κεφάλαιο έκτον. Εάν κατανοείς εκείνα που ψάχνεις, αποκτάς την επίγνωση, την επίγνωσή τους. Από την επίγνωση αποκτάς σύνεση. Από τη σύνεση βλαστάνει η πράξη εκείνων που κατανόησες. Από την πράξη καρπώνεσαι τη γνώση που αποτελεί έξι. Η γνώση που συνοδεύεται από την πείρα πηγάζει την αληθινή θεωρία. Από αυτήν ανατέμει η σοφία και γεμίζει με τα φωτοβόλα λόγια της χάρης, τον αέρα της διάνοιας και εξηγεί και στους άλλους τα απόκριφα. Κεφάλαιο έβδομο. Πρώτα, ο νους ζητά και βρίσκει και κατόπιν ενώνεται με εκείνο που βρήκε. Με εκείνο που βρήκε. Την αναζήτηση την κάνει με το λογικό, ενώ την ένωση με την αγάπη. Και η μένα αναζήτηση μέσω του λογικού γίνεται για την αλήθεια, η διένωση της αγάπης για το αγαθό. Κεφάλαιο όγδοον. Εκείνος που ξεπερνά τη ρευστή φύση των παρόντων και παραβλέπει την επιθυμία των προσκέρων, δεν βλέπει κάτω. Δεν επιθυμεί τα ωραία της γης, αλλά του ανοίγονται τα άνω θεάματα και κατοπτεύει τα κάλλη των ουρανών και τη μακαριότητα των αμόλυντων πραγμάτων. Όπως δηλαδή για εκείνον που χάθηκε εμπρός στα υλικά πράγματα και είναι σκυμμένος στις ειδονές της σάρκας, είναι κλειστοί οι ουρανοί, αφού είναι σκοτισμένα τα νοερά μάτια του. Έτσι και εκείνος που περιθρονεί τα κάτω και τα αποστρέφεται, έχει υψωμένο επάνω το νου του και βλέπει τη δόξα των αιωνίων και αντικρίζει τη λαμπρότητα που έχει ετοιμαστεί για τους Αγίους. Αυτός δέχεται και την αγάπη του Θεού που κατέρχεται σε αυτόν από τον ουρανό και γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και ποθεί τα θελήματα του Θεού και οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού και αξιώνεται την υιοθεσία και ο Θεός ευαρεστείται και ικανοποιείται από αυτόν. Γιατί όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού.
κεφάλαιο 9. Όσο αναπνέεις, μην αφήσεις εξαιτίας ασθένειας την προσευχή ούτε μία μέρα. Ούτε μία ημέρα, ακούγοντας τον Απόστολο που λέει, όταν ασθενώ τότε είναι δυνατός. Όταν κάνεις έτσι, θα ωφεληθείς πολύ και η προσευχή θα σε σηκώσει γρήγορα επάνω με τη βοήθεια της χάρης. Γιατί όπου υπάρχει η παρηγοριά του πνεύματος, δεν επιμένει η ασθένεια ή η ακηδεία. Τέλος και το Θεοδόξα.